παιδιά, είμαι πολύ χαρούμενος. Αλλάζουμε βάρκα. Οι εργασίες προχωράνε σιγά σιγά. Αυτό θα είναι το νέο μας σκαφάκι. Ενισχύσαμε εδώ τον καθρέφτη. Βάλαμε ένα κόντρα πλακέ και φύλλο πολυαστέρα. Το πάτωμα το ανοίξαμε γιατί είχε κουνιότανε και βάλαμε από κάτω άλλα ξύλα και το κλείσαμε για τα στεγανά. Και προχωράμε. Πιστεύω σε μερικές μέρες θα την πάμε να βάλουμε και μια και τη μηχανή πάνω, να τη σετάρουμε, να βάλουμε τα ηλεκτροσυμβολικά και να συνεχίσουμε. Δηλαδή μέχρι τέλος της εβδομάδας θα είμαστε κομπλέ. Τέκα μέρες. Είμαστε άλλα συγγνώμη. Εγώ δουλεύουμε, γιατί αύριο εδώ πάνω φάλλει το τέλειο σου. Λίγο μέχρι να κάνει γάση. Μασίφε. Έγινε και το πάτωμα. Εκεί για το κάτισμα. Ωραία. Εδώ πέρα θα πει το κάτισμα. Οπότε να κάνουμε έτσι. Εδώ θα αφήσουμε τρύπα, είπαμε για τα τέτοια, για τα στεγανά. Α, μετά γίνεται αυτή, ε. Και αυτή θα την κατεβάσουμε πιο κάτω ή όχι. Αυτή είναι, να κατεβεί η κρίστα ή η κρίστα. Εντάξει, άστο. Άστο, έτσι. Τα στεγανά είναι το πρόβλημα. Εδώ θα είναι. Ωραία. Για να μπορώ να τα τσιγάρω. Έτσι. Ωραία. Αλλάξαμε το καθρέφτη, το ψήσαμε και βάλαμε άλλο ένα φύλλο κοντρά πλακέ και μετά πολυαστέρα. Εδώ ψήσαμε για να γίνει ένας νυχτήρας όταν βάζει θάλασσα από εδώ να μπορέσει να φύγει από εδώ με τρύπες. Θα το δείξουμε στην πορεία. Το πάτωμα το κόψαμε γύρω-γύρω. Το ενισχύσαμε από κάτω γιατί τα ξύλα ήταν σάπια και μετά ξαναβάλαμε αυτό εδώ. Το δουλάπι αυτό το ανοίξαμε και βάλαμε κοντρά πλακέ από κάτω. Το ενισχύσαμε για να πάει εδώ το κάθισμα και συνεχίζουμε, παιδιά. Έχει ακόμα κάποιες δουλίτσες για να μπορέσουμε να τα ρίξουμε και στη θάλασσα να κάνουμε ψάρια. Τις βίδες αυτές τις βγάζεις, όχι, μένουν μέσα. Ωραία, τις βγάλουμε, τις βγάλουμε. Να πιάσεις πρώτα πολύ αριστεράς. Πολύ καλή δουλειά από ό,τι βλέπουμε εδώ. Όχι, βλέπεις. Γράφει σήμερα μέχρι η ζωή σου. Όχι μόνο 10 χρόνια. Ζωή, όλο ζωή. Άμα χαλιάζεις εδώ, άμα χαλιάζεις εδώ, έλα κάνουμε τσάμπα πάλι. Εντάξει. Ούτε ένα. Ναι. Το ΘΕΙΕΛ ζει στα πλυντήρια, 10 χρόνια δεν είναι, λέει. Όχι. Τώρα το Νίκος, Νίκος πόσο έκανε πέτρα. Μιλτά
ΚΑΒ δεν είναι φόρος ζωής. Εγώ δεν κάνω 5-10 ζώτα ζωή. Καλιά βροχή. Τι? Εδώ έχει γίνει μαγιά πολύ καλιά. Εδώ καθρέφτη σου τούμπα. Βρισκόμαστε σε αυτή εδώ τη φάση, η βάρκα έχει τριφτεί και είναι έτοιμη να περαστεί gel coat. Και πάμε παιδιά να περάσουμε λίγο αυτό εδώ. Πρώτα τα δύσκολα σημεία τα χαμηλά. Έχουμε βάλει μέσα λίγο ασετόν σκληριντή. Παιδιά, το να περαστεί το χρώμα δεν είναι δύσκολο όταν είναι παλιά η βάρκα, γιατί και κάποια ατέλεια να έχει καλύβεται. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι σωστότερη δουλειά θα γινόταν αν γινόταν με πιστόλι, αλλά δεν μας παίρνει το budget. Προσπαθώ να φτιάξω τη βάρκα όσο πιο οικονομικά γίνεται. Thank you.
κάτι έγινε, παιδιά. Είμαστε έτοιμοι. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, γράψτε μου στα σχόλια τι σας άρεσε και τι δεν σας άρεσε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι να σας έρχεται η ειδοποίηση για ό,τι νέο ανεβάζω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά.